Όσα ψέματα και προπαγάνδα και αν χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια για την εσχροκέρδεια στο ρεύμα. Κάθε μέρα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που ξέρουν καλά οι καταναλωτέ: την ακραία ακρίβεια σε ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα. Στην έκθεσή του για του πρώτου 9 μήνε του 2022, ο Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργεια αποδεικνύει ότι παρά τα δισεκατομμύρια επιδοτήσεων, που είναι και αυτά λεφτά των πολιτών, η δαπάνη των ελληνικών οικογενειών για ρεύμα και για φυσικό αέριο είναι η τρίτη υψηλότερη στην Ευρώπη. Αλλά και η Eurostat αποκάλυψε ότι για το πρώτο εξάμεινο του 2022, στην Ελλάδα είχαμε την υψηλότερη τιμή ρεύματο στην Ευρώπη για νοικοκυριά αλλά και για επιχειρήσει. Δηλαδή, στην Ελλάδα, το καρτέλ ενέργεια εισπράττει την ακριβότερη τιμή ρεύματο στην Ευρώπη είτε μέσω των λογαριασμών των καταναλωτών είτε μέσω των επιδοτήσεων. Αυτό αποδεικνύει ότι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Είναι τα νοικοκυριά να γονατίζουν από την ακρίβεια, τα λουκέδα σε επιχειρήσει να πολλαπλασιάζονται, ενώ τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών είναι ήδη στα ταμεία των ενεργειακών εταιριών, καθώ δεν έχει φορολογηθεί ούτε ένα ευρώ. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιδοτεί αυτή την πραγματική κλοπή ει βάρο των καταναλωτών. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να φύγει το συντομότερο.